Έντονο είναι ο προβληματισμό για του φουσκωμένου λογαριασμού τη ΔΕΗ στην περιοχή μα. Πώ τα βλέπετε τα πράγματα, Εσεί τι λέτε, φτηνή είναι. Η ερώτηση αυτή είναι. Πόσο σα είναι... ήρθε, τι πόσο μα ήρθε, σχεδόν το διπλάσιο από ό,τι είχαμε. Και πώ θα το αντιμετωπίσετε από εδώ και στο εξή, πώς θα... Τη ζωστήρα την ξέρει, θα την πάω μια τρύπα παραπέρα. Μόνο με τη ζωστήρα, αν πα την τρύπα παραπέρα, αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα που σου βάζουν το καπέλο οι κυβερνήσεις. Τι κάνετε, όλοι. Θα κάνετε κάποιο διακανονισμό, τι κάνετε τώρα. Όλοι οι πολίτες αυτό θα κάνουν, πώς θα τα πληρώσουν. Θα πληρώσουν 300, 400 και 500 ευρώ ρεύμα στη ΔΕΗ, μπορούν να τα έχουν. 300 ευρώ σύνταξη. Υπάρχει και φόβος της διακοπής, έτσι δεν είναι. Μην σας το κόψουν. Υπάρχει, θα το διακόψουνε. Θα το διακόψουν, έχουν ψυχή να το διακόψουν. Συμφωνούμε ότι είναι υπέροχα, αλλά εμείς τώρα τα πληρώνουμε. Και τι δεν κάνουμε, δεν ξέρουμε και τι πληρώνουμε. Δεν ξέρουμε και τι πληρώνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει και ο φόβος της διακοπής, φοβάσαι μέχρι να σας το κόψει. Ναι, αυτό ακούγεται ότι θα γίνει. Άμα το πληρώνει, δεν στο κόβουν. Θα γίνει. Μισό λεπτό. Άμα το πληρώνει, εγώ το πληρώνω. Δεν μου το κόβουν. Πώς θα μου το κόψει. Άμα το πληρώσουμε, ναι. Πόσο σας ήρθε. Πόσο σας ήρθε το ρεύμα. Δεν ήρθε πολλά, 250 ευρώ. Μπορείτε να το βγάλετε πέρα. Όχι. Και τι θα κάνετε για να το πληρώσετε. Τι να κάνω, μια μικρή σύνταξη με παίρνω, εγώ δεν φτάνει. Δεν ξέρω τι να κάνω, περιμένω να μου το κόψω, ξέρω τι να σου πω. Θα κάνετε διακανονισμό. Μπορεί, δεν ξέρω. Αν συνεχίσει αυτή η ακρίβεια, βέβαια, κοίταμε τι θα πρέπει να κάνω. Και μαζί με... Και να μην έχω ρεύμα, θα πάω να κάνω διακανονισμό που ζητώ. Μαζί με όλες τις άλλες υποχρεώσεις βγαίνουν τα χρήματα ώστε για να μπορέσει. Δεν βγαίνουν, για κανένα, αλλά από ό,τι ακούγεται ο κόσμος έχει παραμιλάει. Οι υπέρογκες αυξήσεις είναι πολλές, με αποτέλεσμα να προκαλείται οικονομική ασφυξία στα νοικοκυριά. Πώς σας ακούγονται όμως όλα αυτά ότι έρχονται υπέρογκα τα ποσά. Κακό είναι. Αν δεν υπάρχει όμως άλλη λύση, είναι αναγκαίο κακό. Αναγκάζονται να κάνουν διακανονισμούς για να μην προχωρήσουν σε διακοπή. Είναι μια λύση και αυτή, γιατί θα αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν να γλιτώσουν το σπίτι τους, ξέρω ότι είναι φυλακή. Σε συνδυασμό μαζί με τις άλλες υποχρεώσεις, με την ακρίβεια, όλα αυτά που γίνονται, φτάνουν τα χρήματα να πληρώσουν. Καθόλου. Δεν φτάνουν. Αλλά δεν ξέρω αν έχει και το κράτος να πληρώσει. Διαφορετικά. Διαφορετικά δεν φτάνουν. Υπάρχει και φόβος μετά της διακοπής για κάποιους. Πώς το σχολιάζετε αυτό, ότι κάποιος θα χάσουν. Αυτό είναι πολύ κακό, διότι δεν έχουν αγγίσει οι άνθρωποι που δεν πληρώνουν. Δεν θα πει, δεν έχουν λεφτά. Και από εκεί και πέρα, να του κόψει και το ρεύμα, τι θα κάνω. Έχουν ανάγκε. Άμεσα. Παθώνει με λίγο, 600 μου έχει έρθει. Ένα άτομο, 55 τετραγωνικά. Αυτό. Το πληρώσατε, κάνετε διακανονισμό. Κάνω διακανονισμό. Τα βγάζετε πέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει και ο φόβος της διακοπής για πολλούς, έτσι δεν είναι, φοβάστε. Η διακοπή είναι μέσα στο παιχνίδι, εφόσον υπάρχει αυτό το ποσό και δεν το πληρώσει. Είναι μέσα στην όλη ιστορία. Φοβάστε για... τραγικά τα πράγματα τώρα, τι να πούμε τώρα, ό,τι και να πούμε είναι όλα δραματικά. Δεν υπάρχει τίποτα καλό που μπορεί να ακούμε πλέον την ημέρα μας. Φοβάστε για τον επόμενο λογαριασμό πώς θα έρθει. Βέβαια, τι, επόμενο δεν είναι. Επόμενο, δεν είναι. 600 ευρώ είπατε για 55 τετραγωνικά. Και ένα άτομο. Με αυτά που ακούτε όμως, φοβάστε ότι θα σας έρθει και σας ήρθε να προσαρμοστεί. Αν έρθει, καλώς να έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε αν έρθει 350 ευρώ λογαριασμού που. Κύριε, μα το πληρώσω, τι να κάνω, θέλω, δεν θέλω. Έχω οικογένεια. Σκέφτεστε για διακανονισμό, μήπως. Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Λίγα, λίγα, αλλά τα απολέω. Υπάρχει και φόβος της διακοπής όμως. Γιατί να μου το κόψω να το πληρώνω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου λες, υπάρχει φόβος διακοπής, αφού το πληρώνω.